Γεια χαρά. Πάμε, πάμε γρήγορα, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ακούμε. Φίλοι τη Γερμανική γράφει, η Ευρωπαϊκή ΑΕΤΗ πετούν μέσα στις καρδιές μας. Και το γράφει για την Άιντραχτ που νίκησε την Μπενφίκα 2-0 και ισοφάρισε και προκρίθηκε. Τώρα έχει την Τζέλσι από ό,τι μαθαίνω. Πώς το βλέπεις, θα νικήσει την Τζέλσι? Μα με συγχωρείς πολύ, αλλά ετός είναι και ο ΠΑΟΚ. Και δικέφαλος μάλιστα. Έτσι είναι, Οικονομάκο. Και πρωταθλητή. Α, μπράβο, αυτός πετάει. Η Άιντραχτ είναι, πέρασε. Ναι, να σου πω όμως κάτι, ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει αναπτερωμένα τα φτερά του. Τα έχει προς τα κάτω. Καλά, το έχουμε πει αυτό. Τα έχουμε πει γιατί. Κύριε Κονομάκου, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Έλα. Γεια σας κύριε Γεωργίου. Για χαρά, φίλε. Βαγγέλης Παζιάννα, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Είχα βγει πρώτος, δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Κάτι θυμάμαι. Που είχαμε πει για τα στημένα και βγήκαν έπειτα 3-4 να μου απαντήσουν. Απλά περίμενα να τελειώσει και ο Πανιωνίος, γιατί όλη την εβδομάδα φωνάζαν τα παπαγαλάκια. Στημένο το παιχνίδι των Ιωαννίνων. Και μάλιστα το είχαν κατεβάσει στο 1,60. Μάλιστα το παιχνίδι των Πανιώνιων. Ακούτε. Λέω το παιχνίδι των Πανιώνιων μάλιστα το είχαν κατεβάσει στο 1,60. Μ' ακούς? Ναι. Όχι, ήθελα να σας πω ότι ήθελα να ξεκινήσω την κουβέντα με μία παρένθεση. Γιατί βγήκαν κάποιοι φίλοι από τον Όφη και είπαν ότι ο Πας Γιάννας στείνει τα παιχνίδια και κάνει και δείχνει. Απλά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με μία παρένθεση και να τους πω όταν έγινε η ιστορία με τον Ιγυνιακό. Ποιος έτρεξε να υπερασπιστεί τον Όφη, εσείς ξέρετε πολύ καλά. Το θυμάστε? Ναι. Ο κύριος Κούγιας. Ναι. Σωστά. Ναι. Ποιος θέλει τον Όφη στην Αλφα Εθνική, ποιος τον βοήθησε να ανέβει? Δεν θα απαντήσει μόνος σου. Όχι, τα ξέρετε κι εσείς. Το έχετε πει. Ναι. Ξέρεις τι αποτέλεσμα ήρθε ως πληρωμή για την εκδήλωση που κρατήσαμε τον Όφη στην Αλφα Εθνική? Πού? Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Για ποιο αποτέλεσμα μιλάς? Για ποιο αποτέλεσμα μιλάς που λες ήρθε? Για το ΑΕΚ Λάρισα. Μάλιστα. Εκεί ο Κούγιας έρωμα ανακοίνωση και λέει ο νιάου νιάου για το Πελισσαντίδη. Βρίσκει το Πελισσαντίδη, βρίσκει το... Ναι, εντάξει, τι θα έκανε αφού την εκδήλωση την έδωσε για τον Όφη και πληρώθηκε, πήρε το αντέι. Θα ήταν το μεγαλύτερο ξεκάρφο να λέγει ευχαριστώ τον Μελισσανίδη. Μην ξεχνάτε τι έγινε πέρσι στην Κλειφάδα με στην καφετέρια που βριζόντουσαν και τι άλλα γίνανε. Δεν αναγκεί να τα αναφέρουμε. Τώρα αυτά και τα λες όλα, μπορεί να πεις. Γιατί τα λέω, ναι. Γιατί είναι το ένα το παιχνίδι φέτος που στείλουν τα Γιάννα και στις 28 αγωνιστικές, όταν μια ομάδα παίζει τις 21, είναι λογικό να πέσει. Φέτος τα Γιάννα δεν τα θέλανε. Α, γι' αυτό έπεσε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν αυτό βέβαια. Ναι. Όταν μια ομάδα παίζει μείον 9 παιχνίδια ουσιαστικά με σφαγιαστικές διαιτησίες. Να μου πεις ότι ήταν πρόβλημα διαιτησία φέτος για τα Γιάννα, ναι. Αλλά δεν ήταν ο βασικός λόγος που έπεσε η ομάδα. Ο βασικός λόγος που έπεσε η ομάδα ήταν αγωνιστικός. Γιατί τα Γιάννα είχαν καταντήσει και εγώ δεν ξέρω πώς. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά όταν σε παίζει και η διαιτησία έτσι επί 9 παιχνίδια. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Τα Γιάννα, 27 από τα 9 παιχνίδια, αν είχαν πάρει τους 3-4 την Κυριακή, πεσότανε η κατηγορία. Πεσότανε. Και τώρα θέλω να πάω αλλού λιγάκι. Ότι είναι πολύ εύκολο να θεματίζουμε και να λέμε να φύγει ο κύριος Χριστοβασίλης ή ο κάθε Χριστοβασίλης από μια ομάδα. Είναι όμως πολύ δύσκολο να στηρίξεις αυτή την ομάδα και να βάζεις τα χρήματά σου. Γιατί όποιος θέλει να φύγει ένας διοικητικός, οποιοδήποτε να αυτός, εγώ δεν είμαι με τον κύριο Χριστοβασίλη, θα πρέπει να έχεις και τον αντίστοιχο απέναντι. Είναι τώρα σαν να βγείτε εσείς αύριο και να πείτε να φύγει ο Μονεβασιώτης. Ποιος θα βάλει τα λεφτά στον Απόλλωνα? Ο Μονεβασιώτης είναι λίρα 100. Έχω άδικο? Για συνέχιση. Ως εκεί, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά πρέπει να καταλάβουν οι ορισμένοι ότι είναι πολύ εύκολο να θεματίζουμε τους πρόεδρους ή τους προπονητές. Ναι, αλλά και να καταλάβει και ο κύριος Χριστοβασίλης κάποια πράγματα που δεν έχει καταλάβει. Έκανε απίστευτα λάθη. Και αυτά τα λάθη πληρώνει ο ΠΑΣ. Απίστευτα λάθη. Εγώ δεν είμαι υπέρ του. Κατά του είμαι. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθεί κάποιος να επενδύσει σε μια επαρχιακή ομάδα. Θα ήθελα να απαντήσω σε έναν άλλον κύριο που έλεγε ότι ο Πας Γιάννα δεν έχει τόσο κόσμο και μιλούσε για την Καλαμάτα που είχε γεμίσει με 20.000 και όλα αυτά. Θα του πω ότι την προηγούμενη δεκαετία, τότε που υπήρχε ο κόσμος στα γήπεδα, γιατί τώρα δεν πατάει ο κόσμος στα γήπεδα, όταν οι αθηναϊκές ομάδες, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά με τον Απόλλωνα, παίζαν με μια επαρχιακή, η μοναδική επαρχιακή που γέμιζε τα γήπεδα ήταν τα Γιάννενα.
δεν υπήρχε άλλη. Και χθες στον Απόλλων, στον Πανιόνιο, ήμασταν περισσότεροι Γιαννιώτες από Πανιόνιους. Φυσικό ήταν να στην περισσότερη. Πανιόνιος ήταν διάφορο. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω σε έναν άλλον κύριο που βγήκε και σας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τι έχουν κάνει τα Γιάννα με τις μεγάλες ομάδες. Θα του πω ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει πάνω στα Γιάννα τα τελευταία 6 χρόνια 3 φορές. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει 2 φορές μέσα στα Γιάννα και 2 φορές μέσα στην Τούμπα. Μάλιστα, τη μία φορά που έχασε τα Γιάννα, αν θυμάστε, ήταν όταν είχε φύγει 5 βαθμούς πριν 3 χρόνια από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Και έχασε με 3-0. Και γυρίζει και λέει ο Αγγελάρα στην έντευξη τύπου: μεγάλη πίκρα εδώ στα Γιάννενα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, για καλά. Και... για καλά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρη ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για να είμαι έτσι ειλικρινής, νιώθω τόση μεγάλη χαρά και ευτυχία που έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος. Ακούσαμε τόσα πολλά φέτος. Πραγματικά αποδείξαμε και με τη φέστα χθες ότι είμαστε ένας πολύ μεγάλος λαός. Πολύ μεγάλος λαός. Δηλαδή, μισό λεπτό να κάνω μια ερώτηση. Εάν δεν είχατε κάνει τη φιέστα χθες, θα είστε μικρό. Δεν κατάλαβες τι λέω. Μα τελειώσω. Άψε να ακούσετε την ερώτησή μου. Εάν δεν είχατε κάνει τη φιέστα χθες, θα ήσασταν ένας μικρός λαός. Όχι, πάλι μεγάλος λαός, γιατί τόσα χρόνια αποδείξαμε μέσα στις κακουχίες, στα προβλήματα, στα δικά μας τα λάθη και στις αδικίες ότι ήμασταν δίπλα στην ομάδα. Ειλικρινά, πιστεύω ότι πλέον πάμε πολλά σκαλιά μπροστά. Πολλά σκαλιά μπροστά πάμε. Με τα σκαλιά με βαίνεις, στον μπροστά πας αλλού. Εντάξει, το λέω ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ο Λόνοϊτο. Και εύχομαι να αλλάξουμε νοοτροπία όλοι μας. Δεν θα βγάλω γκρίνια, ούτε θυμό, ούτε αγανάκτηση. Βγάζω μια μεγάλη χαρά. Βγάζω μια ευγνωμοσύνη στο Ριβάτο Σαββίδη, σε όλα αυτά τα παιδιά, στα παιδιά που χαθήκανε στο όνομα της ομάδας, και εύχομαι πραγματικά, όχι δυναστεία, δεν θέλω να είμαστε δυνάστες, αλλά ας περιμένουν κάποια χρονάκια κάποιοι άλλοι για να πάρουν τα επόμενα πρωταθλήματα. Αυτά περιμένουν κάποια χρόνια. Όταν λες κάποιοι άλλοι, εννοείς κάποιον άλλον. Όχι κάποιοι άλλοι. Ενώ το γάβο εννοείται. Θα κάνουν. Ο Χοντός θα κάνει πολλά χρόνια να δει πρωτάθλημα. Πολλά χρόνια, Γιώργο. Θα με θυμηθείς του χρόνου, εδώ θα είμαστε πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε την αγάπη. Να είσαι καλά. Και να μην μιλάνε. Σουτ, να μην μιλάνε. Γεια καλά, φίλε. Γεια καλά. Εδώ ξέρετε το θέμα. Ξεκινάμε την εκπομπή και πώς η εκπομπή ξεκίνησε, χωρίς εγώ να καταβάλω κάποια προσπάθεια. Βγήκε ο πρωταθλητής και ο υποβιβαζόμενος. Φυσιολογικό δεν ήταν. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. 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 Ο Γιώργος από τον Δήμο. Καλά είσαστε. Γεια σου, Γιώργο. Χτες η κηδεία έκλεισε τα μπάλας μες στο Arsenal. Έτσι ο Μαδάρα. Τους έβαλε 3 και τους άφησε ξέρους. Ναι, και η United ο Μαδάρα. Άσχετο. Πάθαμε κάτω εκεί. Έλα μου τώρα. Ποια United και ποιος Solskjaer. Πλάκα κάνουμε να πού. Θα φτιάξουμε ομάδα. Θα φτιάξουμε. Μην στεναχωριέσαι. Πάντως θα φτιάξουμε ομάδα. Κάτι ήθελα να πω. Δεν είναι καταρχήν καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά. Και θέλω να δώσω μια απάντηση στον προηγούμενο άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να είναι γύρω στα 90. Για περίμενα από τα 30 του να πει πρωτάθλημα. Ο Παοξής και αυτά στα 90 ή 80, ξέρω εγώ πόσο χρόνο είναι. Γιατί τόσο τον άκουσα στην ηλικία. Λοιπόν, βλέπεις πόσο άλλαξε να συνεχίσει, Γιώργο. Πήραν ένα πρωτάθλημα μετά από 34. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟ γιατί έπαιξε καλύτερα φέτος. Και ξεκινάει και βγαίνει. Και μήπως και δεν έχει σχολιάσει καθόλου τις δηλώσεις του Σαββίδη περί κράτους Αθηνών. Που εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Εγώ δεν άκουσα τον Σαββίδη να το λέει αυτό. Άκουσα τον Ασλανίδη. Εγώ άκουσα και τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης δεν έχει κάνει δηλώσεις. Άκουσα τον Ασλανίδη που λέει να πούμε έπεισε η Χούντα των Αθηνών. Ναι, έχει πει όμως ότι να περιμένουν στην Αθήνα. Είπε μια παροιμία του. Που έχει πει κάτι ο Περικλής, το 5ο αιώνα π.Χ., που είπε για τους Αθηναίους ότι. Λοιπόν, αν το διαβάλλετε αναλυτικά, θα ακούσετε που είναι προκλητικό.
Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αν θέλει να λέγεται μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, πες του, ας φέρει κανένα βαθμό στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, γιατί με 0 βαθμούς είναι φέτος. 46 έφερε ο Ολυμπιακός. Ο τελευταίος Ολυμπιακός, όπου θεωρώ, ο Γαύρος, και Γαύρος μας λένε, γιατί το σήμα του Ολυμπιακού είναι ο δαχτυλοστευμανωμένος εύβος. Και στην αρχαία Ελλάδα λεγόταν Γαύρος με Β' και σημαίνει περήφανος. Πες του για να το μάθει και αυτό, γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται. Επειδή με προκάλεσε τώρα, δεν ήθελα να του πω, ήθελα να πω άλλα πράγματα, αλλά επειδή τον ακούω την αλαζονία του, ρε παιδάκι μου, αντί να το χαρούν που πήραν το πρωτάθλημα, να βγουν να πούν συγχαρητήρια για να παίξουν τώρα με την άξιο τελικό και να παίξουν καμιά 3-4 και θα λέει είμαστε χορτασμένοι από το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αν δεν χάσουν στο κύπελο, έχω να του κάνω καζούρα, να του παίρνω τηλέφωνο και να του κάνω μεγάλη πλακίτσα. Οι άποντοι, από την πάντα μπορείσουν, δεν μαθαίνουν 0 πόντου φέτο και θέλω να πάω να παίξουν το Champions League. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, that's enough. Θέλω να σου πω κάτι τώρα πολύ για τις... ακόμα περιμένω τις απαντήσεις για το Μαρινάκι. Τι είναι να του δώσουν καμιά απάντηση και για τα 7 εκατομμύρια γκόγκαλες και για τα 25 αν το τα ζητήσανε. Να του δώσουν καμιά απάντηση στο κράτος των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, της Νέας Ελλάδας, της Πελοποννήσου. Έχεις σκοπό να απαντήσει στο χοντρό που είπε και ο άλλος. Περιμένουμε μια απάντηση. Εμείς οι Ολυμπιακοί και οι πολιτικοποιημένοι που δεν είμαστε και Νέα Δημοκρατία, να το ξέρουν ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, περιμένουμε μια απάντηση από το κράτος των Αθηνών ή το κράτος της Ελλάδος. Να μας πει αν ο κύριος Παπάς ήταν στη συνάντηση και του ζήτησε να βάλει στον κόλπο τον Καλογρίτσα ή όχι. Τώρα, αν είναι που λέει ναρκωτικά ή όχι, αυτό αφορά αυτούς που απέλνουν και αυτοί που το ξέρουν. Και κάτι άλλο, γιατί δεν το έχουν πει αυτό στην Ελλάδα. Πώς δεχτήκανε από κάποιον που έχει βρώμικα λεφτά, λεφτά χρήματα. Πολύ βρώμικα, να πάει να του ζητήσουν να βάλει 25 εκατομμύρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Πήρες πάρα πολύ, πήρες πάρα πολύ. Έβγαλες αποθυμένα πολλά. Έγινε. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Για χαρά, Γιώργο. Βαγγέλης από Λιούπολη. Γεια σου, Βαγγέλη. Πήρα μόνο και μόνο επειδή είναι αρχή μεγάλης εβδομάδας. Να πω στο φίλο μας του Γιαννιώτη ότι προλαβαίνει να φάει ακόμα λίγο ψαράκι, έχουμε ακόμα νηστεία, να ανοίξουν λίγο τα ματάκια, γιατί άμα έβλεπε χθες περισσότερους Γιαννιώτες από τον Πανιόνιο, έχει θέμα με τα μάτια του σίγουρα, έτσι. Αυτό μόνο, καλή συνέχεια, καλή μεγάλη εβδομάδα. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Έλα. Ναι. Ναι. Γεια σου Γιώργα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα επίσης. Γιώργος από Αταλάντη. Από Αταλάντη. Αταλάντη, ναι. Λοιπόν, μπροστά σε όλους, Ολυμπιακός, όλοι μάλλον μπροστά στον Ολυμπιακό είναι όλοι νανάκια. Αυτό θέλω να πω σε όλους. Αυτό τώρα γιατί το λες. Το δείξω. Κάνει διακοπές τηλεφωνό σου. Yes. Είπες ότι όλοι τους μπροστά στον Ολυμπιακό, όλοι μπροστά στον Ολυμπιακό είναι νανάκια. Ναι, γιατί το λες αυτό το πράγμα. Γιατί ό,τι και να γίνει, δηλαδή καθόμουν ακούω αυτές τις μέρες που χάρηκα που το πήρε ο Πάγκο το πρόγραμμα, που χάρηκα που έσπασε το πράγμα αυτό. Που χάρηκα εγώ φανταστικά φέτος, χάρηκα που έπαιξα την μπαλάρα που έπαιξα. Και δεν με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Παρεθήκα από τα προβλήματα. Ομάδα τα λέμε να δούμε ποιος είναι. Ναι, γιατί όμως λες τους άλλους νανάκια μπροστά στο Ολυμπιακό. Γιατί δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς το Ολυμπιακό, που σκουβεντιάζουν και γυρνάνε οι Αθήνα ή Αθήνα. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Ξέρεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έκανε ο Ολυμπιακός. Που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα χρόνια αυτά. Τι είπα που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν το εξής. Ότι έδωσε το δικαίωμα σε κάθε ένα πρόεδρο εκείνα τα χρόνια και του Παναθηναϊκού και της ΤΑΕ και του ΠΑΟΚ να κάνουν τις ατασταλίες τους και να λένε ότι φταίει ο Ολυμπιακός. Να μην ξεκινήσουμε από το 10 με τον πατέρα. Να πάμε πιο πίσω τον Ψωμιάδη. Και το δεν θέλω να πω κάτι. Για θυμίσω, Γιώργη, πόσα πράγματα βγαίνουν προς το Ολυμπιακό. Δεν παίρνουν πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, αλλά φάγαμε τα 50 εκατομμύρια ψωμιά από την ΑΕΚ. Έφαγε πώς έφαγε ο πατέρας του Ολυμπιακού. Για όλα αυτά είναι ο Ολυμπιακό. Είναι έτσι, δεν είναι. Ενώ ο Ολυμπιακό ήταν με λευκή περιστατά. Ακριβώς. Όχι. Έκανε εγκλήματα. Φυσικά και έκανε εγκλήματα. Βρε στο ίδιο τσουβάλι, βάζει το όλοι το καταλαβαίνει. Στο ίδιο κασάρι. Μόνο. Γιατί για να θυμηθούμε πάλι πίσω. Την παράσταση της Φιλαδέλφια, τα πρωταθλήματα που κλείναν τα φώτα και τα καπνογόνα που κάναν το πρωτάθλημα στη Ρώμη του Μπατίστα. Και είναι δεκαετία που δεν πήρε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Αλλά του θέσει πρωτάθλημα. Δεν μπορείς κάτι. Άμα έπαιρνε σπίτι στο πρωτάθλημα, θα τα έλεγε όλα αυτά. Μπα. Δεν τα έλεγε. Επειδή δεν το πήρε,
Τα λες. Για ποιο λόγο, παιδί μου, για ποιο λόγο. Και μετά λες ότι είναι αλασόνηση άλλη. Δεν το καταλαβαίνω. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πρωτάθλημα μετά πολλά χρόνια. Ας το να ζεις τη χαρά του. Μην του βάζεις τώρα ξύδι και εκεί, χωρί. Για ποιο λόγο να, για ποιο λόγο. Θα σ' άρεσε να στο κάνει σαν αυτό, στον Ολυμπιακό δηλαδή. Είναι θέμα που λυγηθεί για να σε δω πράγματα, Γιώργο μου. Γιατί μίσω το σκηνικό με τη Απόλλωνα Καλαμαριάς που έπρεπε να απολογηθούμε με τις παλακές που είχε κάνει ο Κόκαλη. Για τους γάβους, για τους Ολυμπιακούς, για τους Κόκαλης. Για θυμίσω τι είχε γίνει τότε. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Έλα. Ναι. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος Ολυμπιακός. Ναι. Να θυμίσω στους παοκτζίδες. Τώρα λένε αδέρφια ζείτε. Σωστά. Μ' ακούτε. Ναι, ακούω. Αδέρφια ζείτε. Το 81 εν χορό έβριζα μέχρι πριν γίνει αυτό που έγινε στα Τέμπη. Τους νεκρούς. Σωστά. Η μαλακία τους. Έτσι πράγμα. Πάμε στο άλλο. Εμείς λέει είμαστε ομάδα που δεν είμαστε για τους τίτλους. Είμαστε για την ιδεολογία. Αλλά το περιφέρουν τον τίτλο σαν το επιτάφιο. Και ένα τρίτο σε αυτόν που είπε σου την επόμενη θα του πω την κουβέντα που είπα στο Λεάνι. Μεσημέρι. Με μια λαβή θα τον εστήρω στο σουφλί να μάθει κοκόρια πες. Τα λέμε Γεωργίου. Για χαρά, για χαρά. Ρεάλ μια ζωή. Για χαρά. Έλα. Να πω κάτι, να πω κάτι. Χθες για πάρα πολλή ώρα και τα δύο κανάλια που ασχολήθηκαν με τη χθεσινή πρώτη τελευταία αγωνιστική και ενώ και η ΕΡΤ και το Open την περισσότερη ώρα την καταμάλωσαν στα του ΠΑΟΚ. Δικαιολογημένα. Ειδικά η ΕΡΤ έφαγε πάρα πολλή ώρα. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα για την ιστορία με το Μίνο. Άλλα μηνύματα από αυτά ήταν ηρωνικά για το Μίνο και για την ΕΡΤ. Άλλα μηνύματα, όπως μου γράφουν εδώ, εμείς πληρώνουμε την ΕΡΤ για να βλέπουμε το Μίνο. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μου λέγανε ότι πρέπει το Μίνο να το κάνουν 30 στο γήπεδο της Τούμπας και δεν είναι λίγο σοβαρά πράγματα αυτά για να πάω να παρουσιάζει ένα Μίνο, να δίνει το δικαίωμα σε ένα Μίνο να λέει όσα λέει, ειδικά χθες το βράδυ. Αυτά τα πράγματα εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Όλοι τους κρίνονται και όλοι χαρακτηρίζονται. Άκουσα δηλώσεις παιχτών, Σαββίδη. Ένα δεν είπαν. Και εκεί θα ήταν και μάγκες, αν το έλεγαν. Ότι ο πρώτος άνθρωπος που από Αύγουστο μήνα είχε πει ότι το πρωτάθλημα το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ ήταν ο Γεωργίου. Και μάλιστα του έλεγαν Γιώργο θα πάει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ο Γεωργίου απαντούσε ποιο πρωτάθλημα. Το παρμένο. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα πάμε. Μιλάω εγώ. Ναι. Δεν παίρνουν πρωτάθλημα οι παοκτζίδες. Τους θέει η Αθήνα. Παίρνουν πρωτάθλημα πάλι τους θέει η Αθήνα. Εχθές βγαίνει ο Ασλανίδης εκεί και γυρίζει και λέει έπεσε η Χούντα των Αθηνών. Εγώ να του θυμίσω του κύριου Ασλανίδη ότι αυτός έπαιζε σε ομάδα της Χούντας Αθηνών, έτσι. Και αν δεν κάνω λάθος είχε και μαγαζί Πατατζίδικο στην Αγίου Κωνσταντίνου. Όχι, είχε στην αγορά του Ρέντι. Αγορά του Ρέντι, Αγίου Κωνσταντίνου. Όχι, για Αγίου Κωνσταντίνου. Και στην αγορά του Ρέντι, λέω. Ποιο? Και στην αγορά του Ρέντι. Α, δύο, ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, μη μιλάει τώρα. Τι δουλειά είχε τότε στην Χούντα των Αθηνών. Τα λεφτάκια, τα λεφτάκια, τα λεφτάκια. Του τα λεφτάκια, λεφτάκια, ναι, αλλά δεν τα λένε αυτά, Γιώργο. Καταρχήν είναι πιο προκλητικοί οι παοκτζίδες από τους Ολυμπιακούς. Αυτό είναι γεγονός. Σου είπα, ό,τι και να γίνει, πήραν σου λέω πρωτάθλημα και πάλι ασχολούνται με την Αθήνα. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Κοιτάξτε να πανηγυρίσετε εκεί. Κάντε οτιδήποτε. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα. Δεν μου λες να πάμε λίγο στο δικό σου
Κάνε την περιπέτεια λίγο. Πήγε ο Χουλαρκός μέσα στο Περιστέρι και κέρδισε το Περιστέρι. Δεν το λυπήθηκε. Το Περιστέρι πέτυχε. Αγωνίζει να σωθεί. Εσύ τι έκανε. Δεν κάνουμε τέτοια. Ακολουθούμε τη γραμμή του Απόλλωνα. Σαν πως εγώ λυπήθηκα τον θριάβο. Που πήγα και τον κίνη. Όχι, όχι, τα μετώνα λέω. Που πήγαμε και κερδίσαμε μέσα στο Χαϊδάρι. 1-3. Άκου. Έλα. Ξέρεις ποια ήταν Λάισμαν, ε? Η Δέτσι. Η Δέτσι. Δεν μπόρεσα να κουβεντιάσω με άλλου να μάθω τι έγινε χθες, τι έκανε αυτή, δεν ξέρω. Ήταν και πλαϊνή στο παιχνίδι Απόλλωνας Πανετολικός. Ήτανε πλαϊνή. Πλαϊνή. Ναι, έχει κάτι πόδια. Σιτοσίδεδος, μιλάμε να πούμε φιδίας, ικτίνος, μιλεμένα πόδια έχει. Αυτή δεν ξέρω, δεν τα πάει καλά όμως, Γιώργο. Τι δεν πάει καλά πόδια. Όχι, τα πόδια τα πάει καλά. Ναι. Άλλο λέω. Έγινε. Δεν μου λες, στην Αλφα Εθνική ποιο παιχνίδι ήτανε με την ΑΕΚ, ήτανε που είχε κάνει το χοντρό λάθη εκεί. Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Εσείς δεν μου λες, έχετε παίζετε με το Δέσιο τώρα ή όχι. Με ποιον. Κηφισιά παίζετε. Τελευταία αγωνιστική. Αυτήν την αγωνιστική παίζουμε με τον Αθηναϊκό. Στο γήπεδό μας και τελευταία αγωνιστική στο Σγυρίνιο με την Κηφισιά. Ναι, δεν μου λες κάτι, υπάρχει πιθανότητα να σας πιάσει η Αγία Παρασκευή. Όχι, είναι 5 βαθμούς πίσω. Η Αγία Παρασκευή. Ναι, έχασε χθες από την Κηφισιά. Άρα είστε δεύτεροι. Δεύτεροι, ναι. Άρα μαζί θα έχουμε. Αυτό τι έγινε τελικά, θα γίνει αυτό το πράγμα. Αν θα γίνει. Μακάρι να γίνει, μακάρι να γίνει, να εξαφανιστείς από προσώπου που γης. Ποιος. Έλα, πλάκα κάνω εσύ. Εγώ να χαθώ. Τα λέμε, για χαρά. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά. Καλά. Ο φίλος ο Βόρειος, ο Ηρακλειδέας. Έλα, Ηρακλή. Πήρα να βάλω τα πράγματα λίγο στη θέση τους, γιατί ακούω διάφορα τρελά και μ' αρέσουν ή μάλλον τρελαίνουμε με τους ανθρώπους με μνήμη χρυσόψαρου. Πήρε ο φίλος ο Γάβρος. Και μιλούσε γιατί μας λένε γάβρους, γιατί μας ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ο προηγούμενος είπε γιατί φωνάζουν αφού πήραν το πρωτάθλημα. Τα 34 προηγούμενα χρόνια δεν τους λένε τίποτα. Ένα-δύο πρωταθλήματα δεν ήθελε και εκεί ανάμεσα ο ΠΑΟΚ. Εγώ το βλέπω ουδέτερα γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο και μόνο το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και η πόντη που έφερε ο Ολυμπιακός. Ας μην ξεχνάει τις πεντάρες και τις εφτάρες. Κιουβέντους, Ρεάλ, πάει λέγοντας. Όπου πόντους έκλεβε ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Και το χειρότερο απ' όλα, και το λέω σε όλους τους Ολυμπιακούς φίλους με πολύ αγάπη, ο νυν πρόεδρος κατηγορεί τον προηγούμενο πρόεδρο, αν αυτό τους λέει κάτι, ότι έπαιρνε τα λεφτά του Champions League και χρηματοδοτούσε τον Ολυμπιακό με δάνεια. Εάν αυτό δεν τους λέει κάτι, εντάξει, πάω πάσο. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθένα και να γνωρίζουμε ποιον βλέπουμε απέναντι. Δεν μας βολεύει το ότι απλά παίρνουμε το πρωτάθλημα και σβήνουν όλα. Εντάξει. Το όλο χάλι του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Ότι κανείς δεν βλέπει τον εαυτό του στα ίσα. Τον βλέπει, θα ρίσει και βλέπει κανένα καρναβάλι. Έτσι. Και όλοι είμαστε όμορφοι. Δεν είναι έτσι. Για να δούμε, θα παλέψει κανείς για όλους αυτούς που επαγγέλλονται το καλό του ποδοσφαίρου να στρώσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί και ο Σαββίδης αντέγραψε αυτό που βρήκε. Δεν νομίζω να κάνει κάτι καινούριο. Εντάξει, το είδαμε εμείς στο πρωτάθλημα. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Μόνο εγώ δεν αντέγραψα αυτό που έχουμε βρει. Και ενώ στον Απόλλωνα. Δηλαδή, τι να πω για τον Απόλλωνα. Έπεσε, λέω, διαιτησίας ότι τον αδίκησε η διαιτησία. Πλάκα κάνουμε τώρα. Άμα ξαναλέω τέτοια πράγματα, θα φάω γιαούρτια. Θα ξεπτυλιστώ. Έλα. Έλα, Γιώργο, Λευτέρης. Έλα, Λευτέρη. Έλα. Χτες ήμουνα στη Νέα Σμύρνη. Α, δεν πήγε στον Ατρόμητο. Όχι, όχι. Έχω διαρκεία στην Νέα Σμύρνη. Είμαι εδώ σε αυτή τη γειτονιά. Για να βλέπεις τον Μασούρα. Εγώ έχω τη γνώμη μου, ναι, έχω τη γνώμη ότι όταν μένεις σε μια γειτονιά, καλό θα είναι, εφόσον αγαπάς το ποδόσφαιρο, να ενισχύεις και την ομάδα της γειτονιάς σου. Ναι. Ναι, αυτή η άποψή μου, εν περιπτώσει. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση καταρχήν η ατμόσφαιρα στην εξέδρα ήταν δηλητηριασμένη από την ώρα που πήγα. Ακουγόντουσαν φήμες, μπα φανταστείς τι γινότανε. Ξέρεις γιατί, πού οφείλονταν οι φήμες. Ναι. Στο στοίχημα. Στο στοίχημα. Είχε πέσει πολύ απόδοση του διπλού. Ναι. Λέει, τι γίνεται εδώ, 1,60 το διπλό. Ναι, ναι. Ότι το
φράξαν τον αγώνα, άκουγα. Και τελικά πάρτε τα παπάρια μου, αντιλιώνουμε. Και εκείνο που πάλι που μου έκανε εντύπωση ήταν τα Γιάννενα, τα οποία υποτίθεται ότι έπαιζαν τον, τον υπερπάντο αγώνα. Εγώ νομίζω ότι είχαμε πετάξει τελική πετσέτα. Δεν μπορώ να το πω τόσο ακραία έτσι όπως το λες εσύ, Γιώργο, αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενα κάτι περισσότερο. Μια μεγαλύτερη αγωνιστικότητα, δηλαδή έβλεπε τις μονομαχίες τις ατομικές, γιατί φαίνονται και ορισμένα πράγματα και από σε αυτή την περίπτωση. Και έβλεπε τους παίκτες του Πανιούνιου να πέφτουν με κάτι τάκλινγκ, ας πούμε, και τους Γιαννιώτες μόνο ένα τέταρτο γύρω στο πρώτο ημίχρονο, τελευταίο τέταρτο, και λίγο στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου που βάλανε και τον γκολ. Σε όλο τον υπόλοιπο αγώνα ο Πανιούνιος, από ό,τι είδα, ήταν καλύτερος. Τώρα, στις φάσεις οι οποίες είχαν σχέση με τη διαιτησία, όπως τον γκολ των Ιαννίνων που ακυρώθηκε ή τις διαμαρτυρίες τους ότι τον γκολ του Σπυριντόνοβης μπήκε με το χέρι, δεν μπορώ να έχω άποψη από εκεί που βρισκόμουν εγώ, αλλά προσπαθώ να κρίνω από τη συνολική εμφάνιση. Ναι. Είναι μία από τις πιο αδύνατες ομάδες που πέρασε από τη Νέα Σμύρνη κατά την προσωπική μου κρίση, έτσι όπως το είδα εγώ το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη παρατήρηση. Και το δεύτερο είναι όλη αυτή η φιλολογία περί ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός, ποιοι έχουν κάνει τα χειρότερα. Εγώ, Γιώργο, πιστεύω ότι όλοι οι πρόεδροι όλων των ομάδων έχουν τις ίδιες προθέσεις. Εκεί, αυτό που λες εσύ, γενικεύοντας το, ότι είναι όλοι τα ίδια σκατά, έχεις δίκιο, αλλά ως προς τις προθέσεις. Το θέμα είναι ότι λίγοι είναι αυτοί που μπορούν και τις υλοποιούν εφαρμόζοντας τη δικτατορία από τους. Από τους μεγάλους. Στους μεγάλους, ναι. Όσοι έχουν τη δύναμη. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουν την πρόθεση όλοι, αλλά έχουν τη δύναμη να τις υλοποιήσουν. Ακριβώς. Την πρόθεση την έχουν όλοι. Ακόμα και οι μικρές ομάδες που πολλές φορές γίνονται μέρος του συστήματος, εξυπηρετώντας, δίνοντας παίκτες ή βοηθώντας κάποιες άλλες ομάδες να πέσουν, ενώ σε έναν αγώνα παίζουν πιο δυνατά, σε άλλον αγώνα όχι, είναι όλοι μέρος του ίδιου puzzle. Αλλά τις παρατεταμένες χρονικά δικτατορίες, μόνο κάποιες μεγάλες ομάδες. Και αν το ελληνικό ποδόσφαιρο αναγνωρίζουμε όλοι μας ότι είναι το χάλι που είναι, πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, οπωσδήποτε. Επιμεριζόμενες οι ευθύνες ξεκινούν από τους ισχυρότερους πάντα, έτσι. Από εκείνους που έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα, ναι, κτλ. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ δεν βγάζω την ουρίτσα μου απ' έξω. Είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού, το γνωρίζεις. Αν μη τι άλλο, σε τίτλους είμαστε δεύτεροι πίσω από τον Ολυμπιακό. Άρα είμαστε και εμείς ένα σοβαρό μέρος του προβλήματος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό έχω να πω. Και ένα τραγουδάκι. Έλα, λοιπόν, ήθελα να ακούσω το Going Down από τον Freddie King. Έγινε. Ευχαριστώ. Εντάξει, πολύ. Για χαρά σου. Για, για χαρά. Έλα, φίλε. Εγώ. Εσύ. Γεια σου, Γιώργο. Νίκος Πετράλωνα, ΑΕΚ. Καλώς τον Νικόλα. Τι έγινε, στραπάτσο τα Πετράλωνα φέτος, έτσι. Και ξεκινήσαμε πολύ καλά. Τερματίσαμε δεύτερη καταϊδρωμένη. Τι να κάνω. Κερδίσαμε χτες όμως. Ναι, 1-3 στο Χαϊδάρι. Μάλιστα. Τι λέει τώρα του χρόνου. Τι άλλο. Μπορεί να πει τίποτα άλλο. Η Κυφυσιά ανέβηκε, όπως είδα, ανέβηκε από τον άλλο όμιλο. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω δει όλες τις ομάδες και στους δύο ομίλους. Υπάρχει χάος δυναμικότητας των υπολείπων ομάδων από Κηφισιά, Φωστήρα και Πετράλωνα. Ναι. Άντε βάλε και λίγο την Αγία Παρασκευή, θα πω εγώ. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ μακριά σε δυναμικότητα, σε θέαμα, σε τεχνική, σε πολύ μακριά, ρε παιδί μου. Δηλαδή η Κηφισιά σωστά ανεβαίνει, ο Φωστήρας σωστά, τα Πετράλωνα σωστά δεύτερη. Σωστά τα Πετράλωνα είναι δεύτερα και για Παρασκευή τρίτη. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι παρασάγκας πίσω, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Πήγα και τα χθες στο αγώνα ένα ημίχρονο. Ναι. Γιατί ήταν ο θάνατος της ζωής μου. Τράχωνες Άρης Πετρούπολης. Τι έγινε. Κέρδισαν οι Τράχωνες 2-0. Αλλά ήταν ο αγώνας ήταν για πίσω πέσει. Δεν βλεπόταν το παιχνίδι. Πήγα και ήταν κάτι φίλοι μου τώρα χθες, Ρουφ. Δεν θυμάμαι ποιο. Δεν βλεπότανε. Ρε παιδάκι μου, θυμάμαι που ήμουν πιτσιρίκος γιατί είμαστε συνομήλικοι περί κοινά τα παιχνίδια στον Ταύρο. Ρουφ, Ίκαρος, Πετράλωνα, Αγία Παρασκευή με τους σταματάκια. Χολαργός. Χολαργός. Πάνω αυτά. Τότε η Αλφα Αθήνας. Ήταν η σημερινή Β' Εθνική. Ήταν Β' Εθνική. Βέβαια. Με στο Λίγκα εμείς μέσα. Για πάμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, άκουσε. Καταρχήν μία χάρη. Να μην ξαναβγεί ο Οικονομάκος, έτσι. Έκανε διάγγελμα χτες το βράδυ. Πού? Στο Sport FM. Τον κλείσαν αμέσως τα παιδιά και τα λοιπά. Έχετε υπόψη σου.
πρέπει να σε έχουν ενημερώσει. Όχι, δεν ήξερα τίποτα, πώς να το ακούω τώρα. Βέβαια, διάγγελμα για την 21η Απριλίου. Τέλος πάντων, ας μην ξαναβγεί. Δηλαδή, εγώ σταμάτησα να παίρνω τηλέφωνο γιατί βγαίνει ο τύπος σε όλα τα ραδιόφωνα. Τέλος πάντων, χτες το ξεχύλωσε, το έκανε λύσα. Άρχισε, του λένε όπα, 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 το κλείσαν. Ήταν και Τσετζόγλου, Αντίπας και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν πήρα χτες γιατί εντάξει. Αργά ήταν, εγώ εσένα τη δική σου εκπομπή γουστάρω, γι' αυτό και πήρα. Και το, δηλαδή έχω γίνει έξαλλος, γι' αυτό λέω, μην ξαναβγεί. Βέβαια όσο περνάει από το χέρι σου, έτσι δεν. Για πάμε παρακάτω. Και το τρίτον, είπες ότι είχες πει για την, ότι θα πάρει από την αρχή ο ΠΑΟΚ, στην αρχή είχες πει η ΑΕΚ θα το πάρει. Ναι, από τον Ιούλιο και Αύγουστο έλεγα, όταν μετά έγιναν τα κόλπα, εκλογές και τα λοιπά, είπα πάω και τελείωσε. Όντως έτσι ήταν. Είπες για τον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό, αλλά στην αρχή πίστευες τον Τίδη. Ναι. Ενώ φαινόταν ότι θα γίνει μαλακία με τον Μαρίνο. Τέλος πάντων. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα. Για χαρά επίσης. Έλα. Ναι. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Κώστας από Γαλάτσι, 28 χρονών. Το 28 χρονών γιατί το πες. Με πείρασε Γιώργο που είπες για την επόπτρια στον αγώνα Απόλλων Πανετολικός. Η κοπέλα είχε ένα σπριντ Γιώργο πιο γρήγορη και από τους παίκτες. Την είδα στο μα τέτα. Εγώ δεν είπα ότι ήταν κακή. Εγώ είπα ότι είχε χιτά πόδια. Α, σωστό. Ναι. Με συγχωρείς πολύ. Σωστό. Απλώς είχε λίγο άγχος η κοπέλα και δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες. Αυτό είδα. Όταν θέλει είναι καλή. Όταν δεν θέλει δεν είναι καλή. Είναι πολύ καλή Γιώργο. Την είδα στο ζέσταμα. Τι άκουσε. Εγώ την έχω δει και σε μάτς άλλα και τα έχει κατώσει. Την έχω δει και σε άλλα μάτς και ήταν πολύ καλή. Πολύ άγχος η κοπέλα. Επειδή ήμουν από πίσω ακριβώς είχε πολύ άγχος. Αλλά πιο γυμνασμένη από τους παίκτες. Αυτό το λέω εγώ. Ναι. Και διαφωνώ να μην βγαίνει ο οικονομάκος. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν την άποψή του. Εκτός αν παρεκτρέπεται. Ας τον Οικονομάκο, τον έχω εγώ να πούμε κουλαντρήσει διαφορετικά. Είναι προς στιγμή σου που τον βγάζει, Γιώργο. Τον έχω κουλαντρήσει διαφορετικά. Δεν λέει σημαίνει τέτοια πράγματα. Σημαίνει να πει για την Μπάγερ τέτοια πράγματα. Αυτά ήθελα να σου πω, Γιώργο. Ήθελα να σου κάνω λίγο πλάκα να σου πω ότι ήξερα ότι είσαι ομοφοβικός, αλλά δεν ήξερα ότι είσαι και μισογύνης, αλλά εντάξει. Έλα. Μισογύνης. Την έχω δει εγώ τη Δέτση σε κοπή της πίτας της ΕΠΣ Αθήνας, που ήταν εκεί. Έπαθα πλάκα, ρε. Έπαθα για μοντέλο, ρε. Άρα, Γιώργαρα. Έγινε, ρε. Πού μιλήσαμε, Γιώργο, να σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα. Ναι. Έλα, Γιώργο. Πού είσαι, Πανάθα. Πάλι τα κατάπαιδες της. Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Όχι, μισό λεπτό. Εάν κέρδισε χθες τον Ατρόμητο, πες μου, θα υπήρχε Έλληνας που να μην πει έλα μου τον που στον Παναθηναϊκό πήγε τότε στον Όφη. Έτσι. Γιώργο, αυτό θα σου έλεγα και εγώ τώρα. Είναι η αδυναμία της ομάδας πλέον. Φανερά έτσι. Όλες οι ομάδες, ειδικά τις τελευταίες αγωνιστικές, μα όλες του ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι δείχνουν, κάτι παίζουν. Αυτός ο Παναθηναϊκός, Γιώργο, δεν βλέπετε. Δηλαδή είναι τρομερό. Και εγώ είπε την άλλη φορά είναι καμένη ομάδα. Και εγώ ρωτάω από πού, από την Ευρώπη ή από το κύπελο Ελλάδος. Από πού πρόλαβαν και κάηκαν, ρε Γιώργο. Είναι τρομερό. Δηλαδή μετά τον πρώτο γύρο η ομάδα έχει καταπέσει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, Γιώργο, γιατί. Είναι απλήρωτη. Δεν ξέρω. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Εσύ να μου το εξηγήσει αν μπορεί. Δεν έχω να εξηγήσω όταν βλέπω κάποιον να μην έχει καθόλου δυνάμει. Όχι δυνάμει, Γιώργο. Δεν έχουν θέληση. Δεν έχουν, Γιώργο, και δυνάμει δεν έχουν. Και δυνάμει δεν έχουν. Ρε Γιώργο, περιμένουν το μοιραίο να έρθει. Είναι τρομερό δηλαδή. Δεν έχω δει χειρότερο Παναθηναϊκό. Από εκεί και μετά, φοβερός ο Άρης Γιώργο, πανάξια βγαίνει η Ευρώπη, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πάρα πολύ. Αν και ο άλλος ο Κουλούρης, ρε αυτός είναι νέος Βαζέχα, τι κόλλε βαλέ. Τι κόλλε ήταν αυτή με τα αριστερό. Τι ήταν αυτό ρε, τι έκανε ο άνθρωπος ρε. Και δεν μιλάει κανένας, μιλάνε ο άλλος να την πει ο ένας στους άλλους. Ναι. Και το γκολ του Φουρτού ήταν εξαιρετικό. Και το γκολ του Φουρτού, σωστά Γιώργο. Που πήγε η μπάλα στο δέκα του Νίλου πήγε. Και τα δύο, ναι. Αλλά αυτό του Κουλούρη Γιώργο, ανάποδα φάλτσα, δηλαδή ανάποδο γύρισμα, είναι τρομερό. Δηλαδή, κατέβασα με τον ένα στήθος τον άλλο. Τι να πω ρε. Και βασικά πια είναι πρώτος κόρες, δεν υπάρχει περίπτωση σαν τελευταία αγωνιστική. Έχει βγει πρώτος κόρες. Έχει 18 αυτός, 14 Φορτούνης. Δεν είναι να βάλεις 5 γκολ ο άλλος. Να σου πω, είναι του Ατρόμητου ή τον έχει πάρει από το ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Α, είναι του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, και βλέπω, ναι. Βλέπω Γιώργο να γυρνάει με τα μπούνια πάνω. Δεν νομίζω να κάνετε κάτω. Θύμισε Βαζέχα, Γιώργο. Η ελληνική του δυνότητα είναι το κάτι άλλο. Από εκεί και μετά, με εμάς βλέπεις κάτι. Πώς
Ορίζοντα. Τι να δούμε, τι να δούμε, πεθαμένο πράγμα. Διοικητικά ανύπαρκτος, έτσι. Α. Πω. Εντάξει, εγώ τα λέμε. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Δεν πρέπει να πάμε σε άλλο κάτι, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Στο λεπτό που μένει να πω κάτι. Ότι προσωπική μου άποψη, μην αγωνιούν οι φίλοι του Όφη ή του Αστέρα. Γιατί ένας από τους δύο θα είναι ο τέταρτος βαθμολογίας που θα παίξει μπαράς. Και γιατί λέω να μην ανησυχούν. Δεν παιδιά σου πάρα λόγω με τώρα. Είναι δυνατόν ο Απόλλων Λάρισας ή ο Πλατανιάς να κερδίσει τον Όφη ή τον Αστέρα. Μιλάμε κολοσσία διαφορά, χαόδηση διαφορά. Πρέπει να μεταφιεστεί τράπουλα για να γίνει αυτό, για να χάσει ο Όφη ή ο Αστέρας από αυτές τις δύο ομάδες. Μία από αυτές τις δύο ομάδες δηλαδή. Πρέπει εδώ να πάθει βέρτικο, να βλέπει τον ουρανό για θάλασσα και τη θάλασσα για ουρανό. Πλάκα κάνουμε τώρα. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Το πήραμε τελικά, ε. Το πήρε, γιατί τώρα το πήρε, το παρμένο. Το έχουν πει τρεις φορές. Δεν μου λες Γιώργο. Αν, λέω αν, σε περίπτωση το πάρουμε 5 χρόνια συνεχόμενα. Αυτοί οι Ολυμπιακοί τι θα πάθουνε. Αυτοί είναι που θα πάθουν βέρτικο που είπες προηγουμένως. Θα χάσουν το καραϊσκάκι που είναι. Δεν θα το βρίσκουνε. Πώς κάνουν έτσι ρε παιδιά. Κάτι 34 χρόνια κάναμε υπομονή. Επιτέλους είμαστε και καλύτερες στο κάτω-κάτω, το πήραμε. Τι να πω άλλο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και τους έχει μπερδέψει ο Μαρινάκης. Τώρα, εκεί τα έχει κάνει μπάχαλο. Ένας όπου είναι Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, στη ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα ψηφίσει τώρα. Και ο Ολυμπιακός είναι μάλιστα. Λεβέντη. γελάκια. Τι να κάνω, τα έχουν κάνει μπάχαλο. Άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το η πολιτική, άλλο το έτσι πως τα κάνανε, δεν ξέρω. Εγώ πάντως θα πω κάτι άλλο. Γιατί ο Ιβάν Σαββίδης δεν έβαλε υποψήφιο δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη το Μήνο. Βάλει το Μήνο, ρε Ιβάν, να οικονομήσουμε. Και κάτι άλλο που είπες για τον Αστρανίδη. Εντάξει, πριν τον παρεξηγήσω, ο Αστρανίδης έχει γίνει όταν ήταν στον Παναϊκό και είχε δύο μαγαζιά στην Αθήνα. Ξέρεις τι τον έλεγε ο Βόλυνος συγχωρεμένος. Η Χούντα της Θεσσαλονίκης, όχι. Όχι. Ήταν υπέρ της Αθήνας τότε. Ο συγχωρεμένος ο Βόλυνος όταν ήταν πρόεδρος της Θεσσαλονίκης τον έλεγε. Ο Καραγκιόζης της Ομόνιας είσαι. Μάλιστα. Έτσι, ο Στανίδης, άμα τον βγάλει, τον βγάλει μια φορεία σπόρο, λίγο σεβασμός, ποια Χούντα τώρα της Αθήνας, ποια Χούντα δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είμαι καλά. Γεια χαρά και εσύ. Έλα. Έλα Γιώργο Σωτήρης. Έλα ρε Σωτηράκη. Να είσαι καλά. Έλα ρε Σωτή Παναγόπουλε. Φαντάζεσαι ο Πάτ να παίρνει για έναν αιώνα το πρωτάθλημα. Θα χάσει και η Ρεάλ τον Μπερναμπέου. Δεν θα το ξαναδεί. Θα πάθει βέρτικο. Τι είπες εάν. Εάν παίρνει ο Πάτ το πρωτάθλημα για έναν αιώνα. Ναι. Θα χάσει και η Ρεάλ τον Μπερναμπέου. Θα πάθει βέρτικο. Να σου πω αντικειμενικά. Η καλύτερη ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ φέτος. Κακά τα ψέματα. Μόνο στη Φιέστα χθες τους έβλεπες, μόνο στη μεσαία γραμμή. Μαουρίτσιο, ο Πορτογάλος, δεν θυμάμαι. Να σου πω κάτι άλλο. Πίστεψε με, λυπήθηκα πάρα πολύ όταν είδα το Μαουρίτσιο. Ναι, με τις πατερίτσες. Με τις πατερίτσες. Το έβγαλε και εσένα αυτό. Ρε παιδί κρίμα. Μου, και, τον εκτιμώ πολύ σαν ποδοσφαιριστή. Και λέω, γιατί δεν παίρνει αυτό. Και καλό χαρακτήρα. Δεν το ξέρω σε χαρακτήρα, δεν το ξέρω σε. Αλλά ξέρω ότι πόσο καλό καφέ είναι. Και καλός χαρακτήρας φαίνεται. Πάντα φαίνεται. Έτσι είναι η γνώμη μου. Εγώ θα σε πάω στο άλλο. Εντάξει, MVP του πρωταθλήματος για μένα, το έγραψα και προχθές στο Γεωργίου Κλαμπ, ο Βιερίνια είναι. Η απογοήτευση του πρωταθλήματος, θα συμφωνήσει μαζί μου ότι είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Εγώ θα λέγα κάτι άλλο. Mm-hmm. Η απογοήτευση του πρωταθλήματος, γιατί. Δεν θυμάμαι. Όποιος θυμάται πρέπει να τρέξει σε ίντερνετ και τα λοιπά. Ναι. Είναι ο Απόλλωνας. Γιατί με, με 10 βαθμούς να τερματίσει το πρωτάθλημα, το έχει ξανακάνει άλλο αυτό. Κάνει άλλη ομάδα. Πρέπει, νομίζω τα τελευταία 20 χρόνια, 25 που παρακολουθώ. Με 10 βαθμούς. Έχω την εντύπωση ότι κάποιος πρέπει να το έχει ξανακάνει. Δεν θυμάμαι. Νομίζω. Αλλά εγώ σου βάζω πέρα από τον Παναθηναϊκό που είναι τραγικό στο δεύτερο γύρο. Πραγματικά τραγικό, αν τη γυρίσει τη βαθμολογία ανάποδα του δεύτερου γύρου, μαζί με τον Απόλλωνα να φλερτάρει στην τελευταία θέση.
η ΑΕΚ σαν πρωταθλήτρια κατρακύλησε πάρα πολλούς, σε βαθμού, σε γκολ και στην όλη κατάσταση. Καμία άλλη πρωταθλήτρια ξαφνικά, εκτός από τον Ολυμπιακό τότε που ήταν η μεταβατική περίοδο. Και πήγε ο Μάτσε πέμπτος. Ναι, πέμπτος στα play-off τερμάτισε. Την κανονική περίοδο είχε τερματίσει δεύτερος. Αν θυμόμαστε όλοι. Τα play-off τερμάτισε πέμπτος. Ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ, τέτοια κατρακύλα που είχε, ήταν πραγματικά για απογοήτευση. Τώρα, ποιος θέλει από όλους, μην τον κάτσουμε το αναλύσουμε τώρα. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Δεν μου λες πώς θα βλέπεις το Liverpool Manchester City που πάμε κόντρα-κόντρα. Δεν σου θυμίζει λίγο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό του 99-2000 αυτό. Μετά την τεσσάρα που είπα για United, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να χάσει το πρωτάθλημα η City. Γιατί πρέπει να χάσει. Όχι μόνο να φέρει και χ. Και με το χ νομίζω ότι βολεύει τη City γιατί έχει περισσότερα γκολ από τη Liverpool. Οπότε το παίρνει στην ισοβαθμία βάση γκολ. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τώρα αυτοί παίζουν μεθαύριο Τετάρτη. Παίζουν City United. Αυτό είναι. Μα πώς να γλιτώσει αυτή, πώς να γλιτώσει αυτή η ομάδα, γίνεται να γλιτώσει, λογικά μιλάμε τώρα. Ναι, πάντα με λογική μιλάμε, αλλά να σου πω κάτι, επειδή ποντάρουν οι άλλοι, είναι τοπικό ντέρμπι, είναι και η φανέλα βαριά. Ξέρω, μου πεις, η φανέλα βαριά ήταν και χθες και φάγανε τέσσερα, αυτό ο Ντεχιά το τρώει όφιος. Ήταν ωραία γκολ όμως και τα τέσσερα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία γκολ. Το έδες Πασούλες. Λοιπόν, αν δεν τα ξαναπούμε, καλό Πάσχα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Ό,τι και αν κάνεις και έρχεται δυνατό άρθρο. Αφιερωμένο πάλι στο φίλο μου τον Θόδωρο που του εύχομαι και αυτόν τον καλό Πάσχα για Ζωζέ Μουρίνιο. Καλή ανάσταση σε όλους. Αυτό το ξέρω στο κύμα, ρε. Θα το δεις, θα το δεις. Έχει βγει σαλονικό, ρε. Θα το δεις τι έχω γράψει, θα το δεις και θα κρίνεις. Τι, ναι, τι να δω μόνο τον άνθρωπο, να μάσει. Έγινε, δε σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Από τώρα για να μην ξεχαστούμε στο τέλος, καλό Πάσχα, καλή ανάσταση. Επίσης. Τώρα. Τα του Κέσσαρο στον Κέσσαρη. Πιο πριν από τον Γεωργίου, ένας άλλος που είχε πει ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Και μάλιστα το είχε πει και τώρα δεν λέει ζητάει και ένα συγγνώμη γιατί ποιος το είχε πει. Ο Γεωργίου. Ο ίδιος. Μα το έχω πει δεν παιδιά. Ναι, αυτό που λέει το έχω πει χιλιάδες φορές. Εγώ ξεκίνησα Ιούλιο μήνα και είπα ότι δεν έχει αντίπαλο Μελισσανίδης. Ναι, Γιώργο μου, τα θυμάμαι όλα αυτά. Και μόλις έγιναν εκλογές μέσα και τα λοιπά. Σου το υπενθύμησε. Άλλο δεν παίρνω το πρωτάθλημα και άλλο έχω καταγγείλει 24 βαθμούς πάνω από τον πρώτο. Ναι, εδώ καταγγείλησε πολύ. Μια εξήγηση. Και κατά τη γνώμη τη δικιά μου φιλικά, μην κάνεις προβλέψεις. Ούτε ποιος θα πάρει τις εκλογές, ούτε αν θα γίνουν εκλογές. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Ναι, γιατί άμα κάνεις τις εκλογές θα τις πάρει με 15 πόντους ο γουρλωμάτης. Τελειώσαμε σε αυτό. Πάμε στο επόμενο. Γρήγορα. Εγώ ακούω πολλά χρόνια την εκπομπή σου, πρωτομίλησα το φθινόπωρο του 12. Ήταν η εποχή που ο κάθε απατεώνας έλεγε τις αντιμνημονιακές παπαριές. Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό, ο λαός τα ξέρει. Είπα τότε. Μπορεί να το θυμηθείς, ο Εβίεβαλ μου είχε βάλει χέρι, ότι στην εκπομπή αυτή πρέπει να μιλάμε με άμκα και αφημί. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που το είπα, ο Εβίεβαλ μου βάλε χέρι στο στυλ, πώς το λένε αυτό, καρφί και τα λοιπά. Τώρα όμως κοίταξε τι παθαίνεις. Βγαίνει ο καθένας, λέει το δικό του. Θέλω να πω σε αυτούς που τα λένε, αν δεν παίρνουν από πακιστανικό τηλέφωνο που να τους βρούνε. Λέει ο καθένας το δικό του και εγώ έχω πει ακρότητες στην εκπομπή σου. Εγώ δεν το λέω όχι. Καθένας λέει το δικό του. Με απόγειο την Παρασκευή βγαίνουν και διάφορα τρόλ. Βγήκε ένας που έλεγε ότι είναι πατριώτης σου. Ότι ψήφιζε κουκουέ, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι. Ναι. Έκανε μια ανάλυση πολιτική για τον Πέτρο τον Κόκαλη. Πήγε στον παππού του, πήγε στο παιδομάζωμα, πήγε έτσι, πήγε αλλιώς. Και στο τέλος βάζει χέρι στο Μαρινάκι και του έλεγε ντροπή. Γιατί? Γιατί στο Καραϊσκάκι δεν παίζουν οι υπόλοιπες ομάδες του Πειραιά. Πες στο φίλο που είναι τρόλ της πλάκας και τσάπα 50 λεφτά ότι αυτή η δουλειά, αν αυτός τη θεωρεί ότι είναι για να βάλουμε χέρι στο Μαρινάκι, είχε γίνει επικόκαλη. Αυτό ήθελα να πω και κλείνω. Και μια ερώτηση έχω για σένα. Ναι, θα μου αμέσως. Εσύ. Εσύ. Ναι. Που τρολάεις πολλές φορές. Ναι. Παίρνεις λεφτά. Όχι. Ο άλλος γιατί να παίρνει. Γιατί εγώ είμαι καθημερινός εδώ. Έλα ρε, εγώ είμαι καθημερινός. Δεν τα διαβάζω. Δεν λέω κουτάμαρος όπως έλεγε ένα άλλο τρόλ της Κουμουδούρου. Ότι ο Μαρινάκης βλέπει τα μάτς από το σπίτι του. Το καταλαβες. Και
γι' αυτό που με ρώτησες, πάρε τον τραπεζικό, γιατί μίλησα μια μέρα στο τηλέφωνο του. Κατάλαβες και μείνει κάθε μέρα εδώ. Έγινε, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Φιλάκια και μην λες τίποτα για εκλογές, γιατί θα πάρει ο Γουρλωμάτης με 30 από τους διαφορά. Ναι, ναι, άντε, γεια, στο καλό, στο καλό. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον, ναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πάο για το πρωτάθλημα. Το δικαιούταν. Αν δεν μου αρέσαν οι δηλώσεις του Αυλανίδη, που είπε για. Κούντα. Κούντα των Αθηνών, εδώ ξελιγούριασε αυτό. Αλλά έτσι, νότε. Τι, τι έκανε, εδώ ξελιγούριασε. Αλλά όσο για το μήνυμα, τι να πω, ρε. Εδώ ταιριάζει το τραγούδι του συγχωρεμένου του Χαρεκτή. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πάει ο αρχηγός και πίσω το ισχύει. Τούπου του μπουζά του μπουζίτσου, το καζάνι και η μαμά του κίτσου. Μόλι είναι τούτη, ρε. Αυτό το μήνυμα, παιδάκι μου. Έχει την πισμία, α. Οι φοβολάροι αυτό κάνουν. Πίσω από τον αρχηγό τα σκηνόπουλα. Έχω άδικο, ρε Γιώργο. Τι άδικο να έχεις να μου, όλος ο κρόπος είναι για να αναθήσεις. Ακόμα και οι παγκοσίδες, κοροϊδεύουμε. Εγώ το μόνο που ξέρω να πω, Γιώργο, επειδή τώρα έχει δύναμη αυτό, επειδή είναι και τόσο αδυσούρια κατά Ρουζουμπέκους, μπορεί να δει τον Ορφανό δήμαρχο. Τον υποστηρίζω σαφής, λέει. Ναι, ναι, τον Ορφανό, ναι. Λέει να γίνει κανένα τέτοιο εκεί να δεις πλάκα. Τέλος πάντων, όσο για τον κύριο που είπε για τον οικονομάκο που ήρθε το βράδυ, βγήκα και εγώ και τον στόλισα κανονικά. Δεν χρειάζεται να τραγωγείται. Θα πάω ωραία και μου δώσει συγχαρητήρια τα παιδιά. Τέλος πάντων, Ατούταλε, βολεύω, ναι. Γιώργο, αυτό το τραγούδι μου το έβαλε τον Σίτη. Ποιο, ρε. Τον Σίτη. Τον ανάδελφο Γερμανό, να το πω και όλο. Το πιο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα το ξέχασα. Έγινε, για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα, ε. Ρονάλντο. Πού είσαι, αδελφάκι μου. Πού να. Προσπαθώ να συνηθίσω. Τότε δεν είμαι στους τέσσερις μέσα από το 10 χρόνια. Τον είδες το δικό σου πανηγύρισε με την κυβέρνηση χθες. Όχι, δεν τον είδα. Ναι, και δεν το κυβέρνηση. Τι να πει, το πρωτάθλημα, πανηγυρισμοί, όχι σε στην ΠΑΟΚ, αλλά πανηγύρισε για αυτούς, αλλάλαζε. Και λέω, ρε παιδί μου, πότε με τη United, πότε με τη Real, πότε με τη Juventus. Εντάξει, τώρα προσπαθώ να συνηθίσω, σου λέω, που δεν είμαι στους 4. Είναι πολλά, 12 χρόνια πηγαίνω στους 4 και δεν μπορώ να το συνηθίσω. Δεν μπορείς. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο στο σήμα της εκπομπής σου, όχι το μουσικό. Ποιο? Μιλάς χωρίς λογοκρισία. Ναι. Λοιπόν, το λέω απλά γιατί σήμερα έχουμε πιάσει ταβάνι με τη λογοκρισία, έτσι. Εγώ ξέρω ότι εσύ κάνεις το ρέφερι σε αυτό το κομμάτι. Για τώρα να μην έχουμε τι να πούμε και να βγαίνουμε και να λέμε «Α, κομπή το βγάζεις αυτό να είναι». Δεν λέει κάτι. Όσο και να κοροϊδεύουν τώρα τον οικονομάκο, ο οικονομίκος έχει γίνει διάσημος. Όσο πιο πολύ ασχολούνται, τόσο πιο διάσημο τον κάνουν. Έτσι, μα το είπε, Ρονάλντο, το είπα και προηγουμένως. Στον οικονομάκο εγώ τον έχω κουλαντήσει αλλιώς. Και είναι και ωραίος ο τρόπος. Έχει μπει στο μοτίβο του Μάλμπορο κανονικά, δεν ξεφεύγει. Ναι, και ακούγεται γιατί να τον. Δηλαδή να βγω εγώ τώρα και να σου πω, ξέρεις κάτι, κλείσ' τον αυτόν. Γιατί ρε παιδί μου τόση λογοκρισία, τόσο έντονο. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, μήπως είδες εχθές πήρε το μάτι πουθενά την Τζάνις Τζόπλιν. Όχι. Καλά, για να σε βοηθήσει κάποιος να σου δείξει ένα λίγο. Εσύ να με βοηθήσει. Θα σε βοηθήσω εγώ. Είναι μια κοπέλα στην Ελλάδα, η οποία τα σπάει για μένα, θα είναι number one, δεν τη βλέπω και τρελαίνουμε, Εύα Τσάκρα τη λένε. Ακούτε κύριε Εύα Τσάκρα. Ναι. Φοβερή φωνή Γιώργο, τρομερή ομορφιά, εντάξει για θάνατο μιλάμε κοπέλα είναι, σε κοιτάξει ανασκουμπόλες. Τραγούδισε χθες Τζάνις Τζόπλιν και σπάσε. Τώρα με αναγκάζει να πω κάτι, δεν είχα να το πω, δεν είχα σκοπό να το πω. Αλλά τώρα εσύ με κατάφερες. Μπες στο Facebook και γράψε Μάνια Ασλάνογλου. Το πιάσες. Μάνια Ασλάνογλου. Έτσι. Τραγουδάει. Τραγουδίστρια.
Όχι όμως ροκ ξένη μουσική. Τραγουδάει ελληνικά. Και άκου όμως τη φωνή, αυτή την μπάσα τη φωνή, ένα μέταλλο άλλο πράγμα, και την εμφάνισή της. Θα πάθεις πλάκα. Θα τη δούμε για αυτή. Εγώ είπα ότι αυτή θα είναι η καινούργια Τζάνι Τζόπλιν. Α, ασχοληθεί με ροκ. Ναι. Αλλά τραγουδάει αυτή η μαλακία του έντεχνου, που ακούω έντεχνο ελληνικού τραγούδι και μου σκόνει την πλήχα να πούμε από τη ζουχάδα. Εντάξει, και αυτή που σου λέω τώρα εγώ, κοίταξε, τραγουδάει διάφορα, αλλά κρατάει ένα επίπεδο, την παρακολουθώ και χτες εντάξει, τραγούδισε, έκανε Τζάνι Τζόπλιν. Κατάλαβε, τη βάλανε. Κατάλαβα. Και αυτή που σου λέω εγώ είναι φοβερά αξιοπρεπή, πολύ μεγάλο το επίπεδο τη, φοβερά αξιοπρεπή σου λέω. Μάνια Ασλάνογλου, μπες και δες την. Δεν σου λέω τίποτα. Εγώ θα δω τη Μάνια, εσύ θα δεις την Εύα. Εύα Τσάκ, Εύα Τσά. Εύα Τσάκρα. Έχει καιρό. Έγινε ρε. Και αφιέρωσε, βάλε μια Τζάνι Τζόπλιν για τον Αυγολέμονο. Θα τα πούμε. Σωστά. Καλό Πάσχα σε όλους και στους Καταλανούς. Κακούς και στους Καταλανούς. Γεια σου ρε Ρονάλντο. Έλα. Γιώργο. Έλα ρε. Τι κάνεις, Γιώργος από Πορτοράς, μουσικός. Καλά είσαι. Καλώς τον. Καλά είσαι. Καλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν το συζητάμε και μπράβο τους. Πανάξια το πήρα να ξεκινήσουμε από αυτό πριν πούμε τα δικά μας τα μουσικά. Να σου πω την αρχή, εγώ δεν είδα τυφιές για τυχόν, έχω ακούσει ότι γίνανε κάτι υπερβολές. Αλλά εντάξει ρε παιδιά. Έγιναν υπερβολές, έγιναν. Εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι άλλο, δικαιολογημένα ρε παιδί. Αυτό λέω, δηλαδή αλίμονα άμα δεν κάνανε, δηλαδή αν ακέγανε όλη την πόλη δεν θα τους κατανοούσαμε τώρα, εντάξει. Το περιμένανε πώς και πώς οι άνθρωποι τώρα, αλίμονο, για το όνομα του, μπράβο τους πάντως, μπράβο. Άκουγα και προηγούμενους για μουσικό θέμα, είπε οπότε είπα να πω κι εγώ. Γιώργο, έχεις ακούσει μια παλιά τραγουδίστρια του 60, τη Μέλανη Σάφκα? Μιλάς αυτή που έλεγε τραγούδια των Stones σε διασκευή. Είσαι πολύ κοντά. Έλεγε, τώρα δεν ξέρω πόσα έχει πει για να μου πει, επειδή είπες πολλά, έχω ακούσει κανένα δυο. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, η φωνή της, νομίζεις ότι είναι, πώς θα το πω, μαύρη, αλλά δεν είναι. Είναι λευκή. Το ξέρω. Μέλανη τη λέγανε. Ένα φοβερό τραγούδι που εγώ είχα ακούσει ήταν το Lay Down. Αν το βρεις. Lay down. Αυτό είναι, Γιώργο, αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Ήθελα να πω για τους ACDC. Είναι μια πολύ σύντομη ιστορία. Είμαι λοιπόν, είμαι 37 χρονών αρχικά, να σου πω. Από πιτσιρικάς είχα ακούσει ACDC και άκουγα ACDC, μεγαλωμένος και με metal μουσική και με rock και με hard rock. Αλλά δεν μ' άρεσαν ποτέ ρε παιδί μου, δεν έβρισε κάτι φοβερό. Πολύ ρυθμική, πολύ αυτά, δεν υπο... τους θεωρούσα πιο πολύ να σου πω pop. Γιατί είχα ακούσει τα εμπορικά τους πολύ τραγούδια, δεν μ' άρεσαν τόσο πολύ. Και είμαι μια μέρα στο αμάξι και ακούω Γεωργίου και βάζει ένα τραγούδι, το Riff Raff. Ναι, με την κιθάρα την φοβερή. Και ακούω την εισαγωγή του Riff Raff και μετά που μπαίνει μαλλιοκούβαρα τώρα ο Άγκους στην κιθάρα, το ριφάκι το φοβερό. Και τότε μπήκα στη διαδικασία να ξανακούσω σχεδόν όλη τη δισκογραφία και τότε εκτίμησα πραγματικά τους ACDC γιατί σου λέω έχω ακούσει 5-6 τραγούδια. Εγώ ένα θα σου πω. Είναι η καλύτερη συναυλία που έχω δει ποτέ. Εδώ στο ΆΚΑ. Εδώ στο ΆΚΑ, έτσι. Ναι, ναι. Ήμουνα φαντάρος γιατί πήγα μεγάλος φαντάρος δυστυχώς. Και ήμουν φαντάρος και δεν μπόρεσα να πάω στη συναυλία αυτή. Αλλιώς θα πήγαινα. Γιατί είχα ήδη ξεκινήσει και μ' άρεσαν πάρα πολύ τότε. Δυστυχώς δεν τους πρόλαβα να τους δω. Λοιπόν, εγώ αν προλάβεις, γιατί έχω ακούσει πολλές αφιερώσεις σήμερα, ρίξε από τα μαύρα Σάββατα το σύμπτωμα του Ζήμπαντος. Όχι, θα σου βάλω το Lay Down μετά. Εντάξει, διστάζω. Έγινε ρε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα φίλε. Εγώ. Εσύ. Μισό λεπτό να χαμηλώσω το ράδιο. Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα Γιώργη. Καλησπέρα. Ποιος είμαι, ο Μίτσος Έγκλης. Γεια σου Μίτσο. Λοιπόν, κοίταξε, όσο γιατί, σωστά το είχες πει προηγουμένως, ότι οι Ολυμπιακοί είναι αλαζόνες. Γιατί τώρα, το 50-50 αντέχουνε,
Γιατί τώρα θα ξαναπάρουν πρωτάθλημα μετά από 200 χρόνια. Ενώ πρώτα που το παίρνανε, που έρνανε πρωταθλήματα, παίρνανε πέτσινα πρωταθλήματα με τη Διατησία και με την Παράγκα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάτι ποντίκηδες και όλοι αυτοί. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι. Ενώ τώρα που το πρωτάθλημα παίρνει 50-50, δεν πρόκειται να ξαναδούν αυτοί πρωτάθλημα μετά από 200 χρόνια. Δεν μου λες, Μίτσο, κάτι. Καλά, κόψε κάτι. Δεν μου λες κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Πες. Τα πρωταθλήματα που πήρανε, τα πήραν όλα με το ποντίκι. Πέτσινα είναι. Ναι, κοίτα, όλα. Γιώργη, όλα. Να σου πω, περίμενε. Ο Ολυμπιακός έχει κλέψει πρωταθλήματα από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ. Και σε ρωτάω ξανά. Δεν μου απάντησες. Τα πρωταθλήματα που πήρε, και ήταν πολλά τα συνεχόμενα. Ήταν πολλά πέτσινα. Τα περισσότερα είναι πέτσινα. Λίγα, περίπου. Ζήτημα να είναι τα 5 να είναι καθαρά. Τα υπόλοιπα 40 είναι πέτσινα. Είναι δηλαδή με την Παράγκα και με τη Διατησία που έχουν πάρει. Δεν τα έχουν πάρει δίκαια. Να λέμε τα σίκα και τη σκάφη εδώ πέρα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε, Μίτσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργη. Για καλά. Έλα, φίλε. Την καλησπέρα μου. Καλώς τον. Εγώ πρέπει να είμαι πρώτος. Έλα, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, μ' ακούτε, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε τηλεφωνώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι παοκτής. Ήταν μια γιορτή που τη χαρήκαμε όλοι μας, ανεξάρτητα σωματιακής συμπάθειας. Ναι. Αφήνω όμως την άκρη. Εγώ δεν σας πήρα γι' αυτό. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκπομπή που κάνετε. Σε ηλικία είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς. Έτσι. Αλλά είχα άμεσα σχέση με τα αθλητικά δρόμενα. Θέλω κάπου να ασχοληθείτε με το θέμα της Διατησίας. Ένα συνάδελφο ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Έτσι. Μιλάει για τον Τζίλο. Τον ξυλοκοπήσανε. Ο παλικαράκι αυτό τη δράση φυγαδεύτηκε στην Ευρώπη, δεν ξέρω πού. Εκείνο δεν μαγνίζει. Εκείνο που όμως με προβληματίζει είναι η συμπεριφορά των υπολείπων για του ολοκλήρου τη Ελλάδο. Καλά, εσεί άνθρωποι, ξυλοκοπήθηκε. Σας ταπεινώνουν, φέρνουν ξένους διαιτητές και εσείς συνεχίζετε τον ίδιο το βιολί. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι κάποτε να αντιδράσουν. Και σας το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι απόφοιτος της κολυσχένευτης της κολονίας, και μόνο ο Βασίλης ο Δανίδης γνώριζε την αξία μου στα διαιτητής. Γεννήθηκε η κόρη που τα παράτησα όλα. Ειλικρινά κύριε Γεωργίου, δεν μπορεί να ξεροκοπιέται μέχρι θανάτου και οι πόλοι να συνεχίζουν τον δρόμο τους, πώς θα γίνουν διαιτητές FIFA και πώς θα διαιτητέψουν μεγάλα παιχνίδια. Αυτό ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Καλά, ναι. Γεωργίου. Καλώς τον. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μόνο εσύ μπορεί να απαντήσεις αυτό που μου λέει ο φίλος μου ο Θοδωράκης, με προβλημάτισε. Χριστοβασίλης Κομπότης Γεωργίου λέει 30 λέει αχτύπητη στη Β' Εθνική του χρόνου. Θα είναι όντως έτσι? Θα την οπαθήσουν οι δερματοφύλακες? Κοίταξε να δεις, και ο Λεβαδιακός έπεσε και τα Γιάννα το ίδιο. Εγώ μιλάω για την τριάδα των επικεφαλής τώρα. Μιλάμε για Χριστοβασίλης Κομπότης Γεωργίου. Σαν να σε βλέπω τώρα φουνταριστώ, οι άλλοι δύο θα είναι από τα πλάγια θα πέρνουν. Δεν μου λες. Μήπως βλέπεις εξάρι, δεν ξέρω. Και για εξάρι καλό είσαι, μαργαδόρος, ωραίος. Δουλεύεις πάντα με το μυαλό. Και στα χάφη εκεί που να σε χρειαστεί η ομάδα. Κοίταξε. Είπες είδες στο Μαουρίσιο με τις πατερίτες, στεναχωρήθηκε στο ίδιο και εγώ. Γιατί πράγματι είναι καλός παίχτης. Είδα και τον Πρίγιοβιτς με την Κοτσίδα. Ναι. Έναν δεν είδα. Αυτό που τους έβαλε τα δυο πολύτιμότερα γκολ. Δεν ξέρω αν τον έχουν βάλει και στη λίστα για το μεγάλο πριν. Δεν τον είδα αυτόν πουθενά. Δεν εστίαζε η κάμερα. Δεν ξέρω αν τον είχαν κρυμμένο. Πες το όνομα. Το Βουγιώβιτς, αγόρι μου, τι το όνομα. Είναι γνωστό, δεν το ξέρει όλη η Ελλάδα. Γιατί γελάς? Αυτός δεν τους έβαλε τα δύο πολύτιμότερα γκολ και παίρνουν το πρωτάθλημα. 5-6 βαθμοί, πώς είναι η διαφορά? Για βάλε τα κάτω. Τρεις του Καραϊσκά και δύο στην Ξάνθη. Έγινε πρωταθλητής ο ΠΑΟ. Βέβαια, εντάξει, με την αξία του. Αλλά και με τη μεγάλη αξία του κόλου του Βούγιοβιτς, να τα λέμε όλα. Όχι μόνο να βγαίνει να πούμε πατσατζής και να μας λέει έπεσε η κούτα των Αθηνών. Μισό λεπτό, δεν μου λες πατσατζή. Φταίει τώρα ο ΠΑΟ και τον Βούγιοβιτς. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, αγόρι μου. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
Εγώ απλά ρώτησα εσένα. Ήθελες δηλαδή και αυτό να τον παρασημοφορήσουνε. Μήπως είδες το Γούγιο Βυσκά που πουθενά που δεν τον είδα εγώ, γιατί πάσχω από καταράκτη. Ξέρεις ότι έχω και μακρινές καταγωγές από την Έδεσα. Αφού τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Εσύ αυτόν τον Ασλανίδη. Αυτός δεν είναι... Είναι ανάξιος λόγου να σχολιάσει. Τον γνωρίζουμε χρόνια ολόκληρα. Εγώ ξέρεις, επειδή ήμουν αλάτρης. Να σου πω κάτι. Δεν είναι αυτό που είπε. Είναι ο τρόπος που το είπε. Κοίταξε. Βεβαίως και ο τρόπος που το είπε. Αλλά και ο τρόπος που το δέχτηκε ο άλλος. Τι να πει ο Μήνος τώρα, μοράσι με τώρα. Εντάξει, τώρα τι να πούμε και για τον Μήνο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όμως ένα Ασλανίδη τον γνωρίζουμε, ειδικά εμείς που είμαστε αλάτρες της νύχτας και πηγαίναμε κάθε πρωί και τρώγαμε. Αυτός από τη Χούντα των Αθηνών κονόμησε, όπως είπε και ο Αυγόλεμονος. Όταν όλα τα μαγαζιά τα κλείνανε στην Αθήνα, τότε ξέρεις με τον νόμο περί ενέργειας, αυτός δούλευε μέχρι το μεσημέρι, δίθεν με λαμπάδες. Και τα καζάνια δουλεύανε με ρεύμα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται αυτός να σχολιαστεί. Ναι, μα ο Αυγόλεμονος άλλη λέξη είπε. Ναι, ξελιγούριασε, το ξέρω. Τις λέξεις που λέγαμε κάποτε στον υπόδρομο. Πρόσεξε καλά, μη σε πάρει ο ύπνος απάνω στη σέλα. Γιατί σε έχω παίξει τα φάρμακα του παιδιού μου. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε Γεωργίο. Γιατί ο φίλος μου ο Θοδωράκης με ανοίγει και τα μάτια συνεχώς. Πέρσι πρωτάθλημα η ΑΕΚ, πρόπερσι Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια δεν έδωσε κανέναν ο Τσίπρας. Φέτος θα έδωσε παχιά-παχιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βοηθός προπονητή ο Αλέξης αποκλείεται να είναι. Τώρα να έχει και αυτός τίποτα μετοχές μέσα μέσω του τσακαλού του. Ας μας το πούν να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε στις άλλες εκλογές. Γιατί εγώ γουστάρω τον πρωθυπουργό να είναι μέτοχος σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όπως είπε και ο άλλος ο φίλος ο Θεσσαλονικιός πριν από κανένα τέταρτο που βγήκε στην εκπομπή σου, θα πάρει λέει πετέξι μαζεμένα, αλλά εγώ υπολογίζω να πάρει 34 μαζεμένα, δηλαδή όσα του λείπουνε, όσα ήταν και τα χρόνια της αναμονής. Έχω ένα μήνυμα εδώ από κάποιον Ολυμπιακό που λέει: Γιώργο, όταν ο ΠΑΟΚ λέει να πούμε δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα, δεν είχε γίνει λέει, ούτε και το Τσερνομπίλ, λέει τότε. Όταν είχε πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, το άλλο, αυτό είναι το πιο ωραίο που το λέει πάλι ο Θοδωράκης, τα ταξί στην Αθήνα ήταν κρύ. Λοιπόν. Ήθελα να πω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός και στα μέτρια του, γιατί αυτός ο Ολυμπιακός που λέμε ότι έπαιξε στο δεύτερο γύρο καλό ποδόσφαιρο, πολύ καλό, για μένα συνολικά ήταν και φέτος στα μέτρια του. Κυνήγησε τον ΠΑΟΚ μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός και είναι υπολογίσιμος. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα πανάξια φέτος, τους εύχομαι να το χαρούνε, να το γλεντήσουνε, να το χορτάσουνε, γιατί θα δυσκολευτούνε του χρόνου. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους. Γεια σου, δε επίσης, για καλά. Έλα, φίλε. Ναι, Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βάγκο Θραφίνα, πώς είστε? Γεια σου, Βάγκο. Λοιπόν, θα συμφωνήσω και επαυξάνω κιόλας με όσα σχολίασαν οι δύο προηγούμενοι συνομιλητές. Όσον αφορά την αξιότητα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πράγματι πανάξια πήρε το πρωτάθλημα, θα συμφωνήσω επίσης μαζί τους όσον αφορά την περίπτωση αυτού του δημοσιογράφου της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μήνου, ο οποίος κάνει κακό στον ΠΑΟΚ. Γίνεται αντιπαθής ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι υπερβολικός, δηλαδή είναι επαρχιώτης. Είναι ο ΠΑΟΚ, πρέπει να μεγαλώσει, να αναπλώσει. Αυτός το συρρυκνώνει τώρα και γίνεται και αντιπαθής στους υπολείπους. Δεν χρειάζεται τόση υπερβολή, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και είναι σήμερα η μέρα του ΠΑΟΚ. Είναι άξιος πρωταθλητής, πανάξιος, πάγει για το αίτητο. Αλλά το τυπικό είναι να γίνει η στέψη του πρωταθλητή μια μέρα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Πώς το έχει πάρει, αφού έχει μια αγωνιστική ακόμα. Έχει πού, το κάνει ποτέ. Και άμα κάψει το κήπεδο και πάει, κάνει μια. Έλα μου, έλα μου. Όχι, σε κάποια γιατί. Γιατί πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά να κάνει μια σχέση ωραία στο κήπεδο του. Δεν το λέγα τον Πάκ, την κάθε ομάδα. Δεν μου λες και αν γινόταν κανένα σεισμό, να πούμε κανένα πόλεμο και διακοπτόταν. Γι' αυτό κάνω χθε. Κάνε χθε την αποδομή να τελειώνουμε. Γιατί η διαστήνη, ρε παιδί μου, δηλαδή πριν το Πάσχα, αντέ και καλά. Γιατί η διαστήνη, δεν το καταλαβαίνω.
Γιατί δεν πάμε κανονικά. Τελειώσει το πρωτάθλημα. Οκ. Okay, θα κάνει τη φτιάχνα στο γήπεδο του όπως πρέπει. Το τυπικό γιατί δεν τηρείται. Δεν καταλαβαίνω πέρα. Στα Γιάννα να πει. Δεν πήρε. Όχι, και να πέσει ρε παιδί μου. Τυπικά έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Όχι, εντάξει. Μπορεί να έπαιξε εκεί πέρα. Δεν τελείωσε. Καλά έκανε και την έκανε τη φτιάχνα χθε. Εγώ διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι την έκανε καλά. Νομίζω ότι την έκανε βιαστικά. Επειδή λες ότι μπούμε μέσα οι οπαδοί και χάσει το πρωτάθλημα. Όχι, τυπικά είναι τελείως το πρωτάθλημα. Έλα. Μα έτσι πρέπει να γίνει το σωστό. Έγινε σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα ακόμα, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Μια κουβέντα, αν μπορώ να έχω. Τη γνώμη σου θέλω. Αυτός ο Κουλούρης που έβαλε αυτό τον κόλπο τον Παναθηναϊκό. Το ήθελε. Είναι τόσο μεγάλος παίκτης. Κάτσε ρε φίλε, αυτό το σούτ ας πούμε που έκανε. Όχι, είμαστε αναγκασμένοι να παραδεχθούμε ότι στον Ατρόμητο γνώρισε εξέλιξη. Μα το είδες το σούτ που έκανε, δεν είναι τυχαίο. Αυτό λέω. Έκανε για πλάκα, μεγάλη εξέλιξη στον Ατρόμητο. Δεν ξέρω, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτός ο παίκτης, γιατί δεν τον υπολόγιζα, αλλά και στο παιχνίδι που τον είχα δει στο ΆΚΑ, πάλι μου έκανε εντύπωση, δεν έβαλε γκολ, ήταν μέσα στη φάση όμως συνέχεια, ήταν σεντερφορίσιος πάντα εκεί που έπρεπε να είναι. Και αυτό το γκολ που έβαλε χτες, δηλαδή με εντυπωσίασε. Καμιά σχέση με τον Κλάους Κίσκι. Δηλαδή το είπε κάποιος φίλος προηγουμένως, σαν το Βαζέχα λέει. Όπως και να του έρθει η μπάλα, όπως και να του έρθει και ανάποδα, το βάζει. Ναι, δεν με έχει όμως το άλλο του Βαζέχα. Δεν με έχει την αένα εκκίνηση του Βαζέχα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως και πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως είναι το καλύτερο σεντερφόρ της κατηγορίας φέτος. Δίκαια. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Καλά, το Χασάν καλύτερο είναι. Έγινε, για χαρά. Σωστό. Ένα τελευταίο, ρε. Έλα, πάει τελευταίο και τελευταίο, πάμε. Λοιπόν, άκου. Επειδή σε βλέπω πιο κοντά στη Soul, είσαι παρά στη Rock. Κανα Soul θα βάλεις. Για χαρά, γεια σου. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ. Τα λέμε αύριο στις 4. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά.